υπόρειες της Ροδόπης βρίσκεται, ακριβώς από κάτω βρίσκεται η Κομωτινή. Η Κομωτινή έχει περίπου 50.000 κατοίκους και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Μια όμορφη πόλη που όπως και εσείς μπορείτε να δείτε από πίσω μου, συνδυάζει τόσο τη Σαμοθράκη, συνδυάζει το νησί της Θάσου και φυσικά μια υπέροχη πεδιάδα η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα μα τίποτα από καμιά άλλη πόλη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην Κομωτινή, στην όμορφη Κομωτινή και με, όπως και είπα και πριν, με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και με τα απομεινάρια των πόλεων, των μνημείων, της πέτρας, τα οποία βρίσκονται γύρω μας και εμείς πολλές φορές δεν τα εκτιμούμε όπως θα έπρεπε. Κομωτινή λοιπόν, πότε ξεκινάει η ιστορία της Κομωτινής? Η ιστορία της Κομωτινής ως πόλη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα ξεκινάει το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου έχουμε τα πρώτα, τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονται από την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Η ιστορία του τόπου βέβαια, της ευρύτερης περιοχής της Ροδόπης, δεν ξεκινάει το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά πολύ παλαιότερα, από την νεολιθική εποχή. Και διαχρονικά φτάνει μέχρι και σήμερα. Η Κομωτινή λοιπόν έχει ευρήματα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, τα οποία συνδέονται με την Ρωμαϊκή Εγνατία, με την αρχαία Εγνατία Οδό, που κατασκευάστηκε στα Ρωμαϊκά χρόνια, του 2ου αιώνα π.Χ. και διερχόταν της πόλης, της περιοχής αυτής, και πιθανολογούμε ότι υπήρχε ένας ρωμαϊκός σταθμός, το όνομα του οποίου είναι άγνωστο. Στη συνέχεια όμως, κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, έχουμε την κατασκευή του Βυζαντινού κάστρου της Κομωτινής. Το οποίο κάστρο έχουμε και μέχρι και σήμερα απομεινάρια. Τα απομεινάρια του και το μεγαλύτερο τμήμα του κάστρου σήμερα είναι ορατό και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό όπου γίνεται η ανάδειξη μέσω της αναστήλωσης, των στερεώσεων και της συντήρησής του. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει το μεγαλύτερο τμήμα του σε πολύ καλό βαθμό αναδεδειγμένο. Κάστρο λοιπόν, πώς γίνεται μετά να αλλάζει η μορφή και να γίνεται αστική πόλη? Αυτό γίνεται, λαμβάνει χώρα κυρίως στη δεύτερη χιλιετία. Δηλαδή κατά την πρώτη χιλιετία, από το 390 που γίνεται η κατασκευή του κάστρου μέχρι και το 1206, ο ρόλος του είναι καθαρά στρατιωτικός. Γιατί η μεγάλη πόλη της περιοχής είναι η Μαξιμιανούπολη, η οποία βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά της σύγχρονης πόλης της Κομωτινής. Έχει πάρει μάλιστα και το όνομα του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, όπως συνηθιζόταν να γίνεται εκείνη την εποχή. Άλλες τέτοιες πόλεις της περιοχής της Τράκης είναι η Τραιανούπολη, η οποία έχει το όνομα του Τραιανού, η Πλωτινόπολη στο Δηδημότυχο, η οποία έχει το όνομα της γυναίκας του Τραιανού, της Πλωτίνης, και στην απέναντι πλευρά του Εύρου φυσικά η Αδριανούπολη, του Αδριανού. Σημαντική λοιπόν πόλη ήταν η Μαξιμιανούπολη. Εκεί ήταν ο αστικός κλειός. Η Κομωτινή ήταν ένα φρούριο, ένα κάστρο, μια χειρωμένη θέση δηλαδή, με μήκους συνολικού 472 μέτρων. Το τείχος αυτό, ο χειρωματικός αυτός περίβολος είχε πάχος 2,5 μέτρα. Ήταν τετράπλευρης κάτωψης.
στις τέσσερις γωνίες του είχε κυκλικούς πύργους, ενισχύονταν εξωτερικά με εξωτερικούς πύργους, ενώ κατά μήκος των πλευρών υπήρχαν τετράπλευροι πύργοι. Συνολικά λοιπόν 16 πύργοι ενίσχυαν τον οχυρωματικό αυτό περίβολο και οι πύλες εισόδου ήταν δύο, στην νότια πλευρά και στην ανατολική πλευρά. Λοιπόν, αυτός ο στρατιωτικός χαρακτήρας του κάστρου διατηρήθηκε σε όλη την πρώτη χιλιετία, μέχρι και το 1206, οπότε έχουμε την πρώτη καταστροφή, καθώς στην περιοχή έρχεται ο τσάρος των Βουλγάρων Ιβάν ο Πρώτος, ο οποίος χαρακτηριστικά ονομάζεται Σκυλογιάννης, λόγω των πολλών θανάτων που προκάλεσε στην περιοχή. Και στη συνέχεια ορόσημο για τη ζωή της πόλης και του κάστρου είναι η κατάκτηση της περιοχής από τον Γαζί Ευρενόσπασα το 1361. Οπότε οι κάτοικοι της Μαξιμιανούπολης έρχονται προς το Φρούριο και έπικοι Οθωμανοί από άλλες περιοχές εγκαθίστανται στην περιοχή και αναπτύσσεται έτσι δημιουργείται ένας αστικός κλοιός στο ανατολικό τμήμα, έξω από το ανατολικό, την ανατολική πλευρά της οχύρωσης. Μία σειρά κτηρίων αποδίδονται στον Γαζί Ευρενός, όπως είναι το Ιμαρέτ, το οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε, γιατί έχει αναστηλωθεί και σήμερα λειτουργεί ως εκκλησιαστικό μουσείο. Κοντά του είναι το τέμενος Εσκίτζαμι, το οποίο πάλι θεωρείται ότι είναι έργο του ίδιου Πασά. Ένα χαμάμ το οποίο όμως έχει κατεδαφιστεί, δεν μπορείτε να το δείτε σήμερα στην πόλη. Και άλλα διάφορα καταστήματα, οικίες και μία έπαυλη φυσικά. Μεγαλειώδης για τον εαυτό του. Η οποία υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχουν. Και μένει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ και ασκεί εξουσία στην πόλη αυτή, έτσι. Ναι. Και στην πόλη αυτή στη συνέχεια κατοικούν κοινότητες χριστιανών, Οθωμανών, Εβραίων. Μάλιστα στην δυτική γωνία εντός του κάστρου της Κομωτινής υπάρχουν τα θεμέλια, γιατί δεν είναι ορατή σήμερα, της Εβραϊκής Συναγωγής. Γιατί υπήρχε και κοινότητα Εβραίων. Πληροφορίες επίσης για την πόλη της Κομωτινής έχουμε από διάφορους περιηγητές που έρχονται στην περιοχή της Θράκης γενικότερα, περνάνε βέβαια και από την Κομωτινή, οπότε δίνουν πληροφορίες για την πόλη και έτσι έχουμε κάποια στοιχεία για τους ανθρώπους που κατοικούσαν στην περιοχή και το πώς ήταν. Βέβαια η πιο γλαφυρή περιγραφή είναι ενός Οθωμανού περιηγητή, του Ευλιά Τσελεπή, την οποία βέβαια δεν την έχω για να σας τη διαβάσω. Ήταν καλό βέβαια. Και χαρακτηρίζεται αυτή η πόλη από τα στοιχεία εκείνα μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλοιώσει. Ναι. Υπάρχουν πάλι κοινότητα των μουσουλμάνων, των χριστιανών. Η εβραϊκή κοινότητα δυστυχώς εξοντώθηκε ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν υπάρχει κανείς απόγονος των οικογενειών. Και αυτή η πόλη έρχεται και συνδέει όλα αυτά τα στοιχεία στο σήμερα. Εσείς ζείτε εδώ, μένετε εδώ, βλέπετε πώς είναι η τελική της μορφή. Τι είναι αυτό που εντυπωσιάζει κάποιον που θα έρθει σε αυτή την πόλη, που θα παρατηρήσει, έτσι, πρώτη ματιά που λέμε? Αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι καταφέρουν και διαβιούν άνθρωποι διαφόρων θρησκευμάτων, διαφορετικών θρησκευμάτων, διαφορετικής κουλτούρας, γιατί το κάθε τι ακολουθείται από την κουλτούρα του. Νομίζω αυτά. Και ό,τι έχει να δείξει από εντυπωσιακό μνημείο της περιοχής, γιατί όχι μόνο η Κομωτινή, αλλά και η περιοχή της Θράκης γενικά, έχει μια πλούσια ιστορία που ξεκινά από την νεολιθική εποχή μέχρι και το σήμερα. Και δύο λόγια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι, όπως μου αναφέρατε πριν, ένα εξαιρετικό κτίριο αρχιτεκτονικής και εσείς βρίσκεστε εδώ για να διαφυλάξετε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Ακριβώς. Το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομωτινής είναι ένα έργο του αρχιτέκτον Άρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος θεωρούνταν πρωτοπόρος στη δεκαετία του 60 και μάλιστα κέρδισε σε διαγωνισμό την σχεδίαση του μουσείου. Είναι επίσης και ο αρχιτέκτονος του Μουσείου των Ιωαννίνων. Σήμερα θεωρείται το κτίριο αυτό διατηρηταίο και προστατεύεται από τον Αρχαιολογικό Νόμο. Και φιλοξενεί ευρήματα ουσιαστικά της περιοχής
της Θράκης, διότι κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70, αρχές της δεκαετίας του 70. Ήταν το μοναδικό μουσείο αρχαιολογικό της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Θράκης, οπότε φιλοξενεί τα πιο σημαντικά ευρήματα χαρακτηριστικά των αρχαιολογικών χώρων, όπως των Αυδείρων, της Μαρόνιας, της Ζώνης, ένα πανθρακικό μουσείο κατά κάποιον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο θρυλόριο της Κομωτινής, το οποίο είναι περίπου 9 χιλιόμετρα από την πόλη. Εδώ, σε αυτό το σημείο, εδώ και περίπου 20 χρόνια, έχει ιδρυθεί ένα μουσείο, το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής. Είναι εντυπωσιακό πως μέσα σε έναν τόσο μικρό χώρο μπορείς να αποτυπώσεις ολόκληρη την ιστορία. Καλάθια, τεχνικές και εκθέματα τα οποία εντυπωσιάζουν. Ήρθαμε να τα δούμε, ήρθαμε να τα αναγνωρίσουμε και να δούμε και τον άνθρωπο ο οποίος συσσαγωγικά προστατεύει τον πολιτισμό και την ιστορία. Το όνομά του, Αντώνης Λιάπης. Αντώνης Λιάπης, ένα διαφορετικό, ένα εξαιρετικό μουσείο το οποίο φιλοξενεί την Καλαθοπλεκτική. 20 χρόνια παρουσίας, 20 χρόνια φιλοξενίας αυτών των εκθεμάτων. Τι ακριβώς είναι αυτό το μουσείο, τι περιλαμβάνει? Το μουσείο περιλαμβάνει καλάθια, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας ύμνος στις παραδοσιακές τέχνες των ανθρώπων και κυρίως βέβαια με έμφαση στην Καλαθοπλεκτική, η οποία είναι μια πανάρχια τέχνη του ανθρώπου. Έχουμε τοιχογραφίες από την προϊστορική εποχή, βραχογραφίες για την ακρίβεια, όπου απεικονίζονται καλάθια από το 9.000 π.Χ. και ίσως και 10.000 π.Χ. Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει καλάθια που αντιπροσωπεύουν την τέχνη αυτή στην περιοχή της ευρύτερης Θράκης. Αυτό ήταν ο αρχικός πυρήνας των καλαθιών. Στη συνέχεια όμως επεκτάθηκε η συλλογή και πλέον έχουμε καλάθια αντιπροσωπευτικά δείγματα που καλύπτουν όλες τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου. Χώρες της Υπερβαλκανικής, χώρες από τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκές χώρες, από την Αφρική και γενικά από όλες τις Υπήρους. Φιλοξενείται ένα μέρος βέβαια της συλλογής, διότι δεν είναι πολύ μεγάλη συλλογή, δεν χωρούν όλα εδώ μέσα και έτσι κανείς έχει την ευκαιρία αυτή να κάνει μια περιήγηση στον χρόνο βλέποντας την εξέλιξη αυτής της τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μια εξέλιξη η οποία μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισε να αλλάζει, άρχισε να έρχεται η παρακμή της. Τι θέλουμε να διατηρήσουμε και να δώσουμε στον κόσμο να κρατήσει από όλα αυτά τα επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν? Η προσπάθειά μας είναι, αν μπορούσαμε και κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πήραμε αρκετές πρωτοβουλίες, να σωθεί η τέχνη, να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον ίσως νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη. Τώρα, μάλιστα, οι οικονομικές συνθήκες είναι τόσο δύσκολες. Βέβαια, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, διότι, όπως είπατε πριν, υπονοήσατε τουλάχιστον, η εμφάνιση του πλαστικού στη δεκαετία του 60. Ή στα νεότερα χρόνια η εισαγωγή, η μαζική εισαγωγή πάμφθινων καλαθιών από τις χώρες της ΑΠΟ Ανατολής έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα την καλαθοπλεκτική και σήμερα θα λέγαμε ότι στον ελληνικό χώρο ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι την διακονούν. Να ξεκινήσουμε την όμορφη μας ξενάγηση ακριβώς με το έκθεμα που βρίσκεται από πίσω μας. Τι ακριβώς είναι αυτό? Εδώ βλέπουμε το καλάθι γίγαντας, είναι τα παλιά σιλό της προβιομηχανικής περίοδου. Μέσα σε αυτά τα καλάθια στις αγροτικές περιοχές αποθήκευαν για όλο το χειμώνα τα γεννήματα της οικογένειας, δηλαδή μπορούσαν να βάλουν σιτάρι, καλαμπόκι, αλεύρι κλπ. Αυτά μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος μέχρι και 2 μέτρα.
Έχουν διάφορες ιστορίες. Τα καλάθια αυτά χρησιμεύσαν και ως κρυψώνες σε δύσκολες στιγμές για το ελληνικό έθνος. Ενδεικτικά να πω ότι το 1905 αναφέρεται μια ιστορία στις φυλακές του Επιταπηργείου της Θεσσαλονίκης, όπου ένας Μακεδονομάχος απέδρασε από τη φυλακή επειδή τον κρύψαν μέσα ένα τέτοιο καλάθι, το οποίο χρησιμοποιείται για την απόρριψη των σκουπιδιών. Μπήκε στη βάση του καλαθιού αυτού του μεγάλου Μακεδονομάχου, ρίξαν σκουπίδια πάνω και έτσι τον βγάλαν έξω από τη φυλακή.